0-4 η κοινή δεύτερη υποδρομία, δεν φεύγει καλά ο Ιμντάντ, μένει πίσω για το κεφάλι, επιχειρεί Boundless και Jack Ruby από μέσα οι δύο μόσταυλοι. Boundless έρχεται και περνά, Jack Ruby ακολουθεί δεύτερος, τώρα βελτιώνεται το Ιμντάντ τρέχοντας ανοιχτά, περνά τρίτη ρόδα, τρίτη θέση από εκεί και μετά. Go Pelp Knight, ακόμα πιο πίσω θα μείνει Ritter Voyage και ο William McKinley. Οδηγεί Boundless προσπαθώντας να σβήσει ο Ναβάτη στο ρυθμό. Ακολουθεί ο Jack Ruby από μέσα και εξωτερικά η Imdad. Στη συνέχεια Go Pelp Knight, Ritter Voyage και εξωτερικά τελευταίος ο William McKinley. Όλα αυτά καθώς είμαστε 700 μέτρα πριν τον τερματισμό. Πλησιάζουμε στη σημαδούρα των 600 μέτρων εδώ και ο Imdad θέλει να πιάσει και τον Boundless στην πρωτοπορία. Jack Ruby πάντα τρίτος. Επιχειρεί από την εσωτερική να αναπτυχθεί και αυτό. Στη συνέχεια Go Pelp Knight. Μπαίνουμε στην τελική ευθεία με Boundless. Και Imdad κάνει τελική του επίθεση Jack Ruby από την εσωτερική στη συνέχεια. Και πάμε στα τελευταία μέτρα με Imdad και Boundless. Imdad και Boundless. Imdad και Boundless. Προσπαθεί Ritter Voyage να κάνει finish από την εσωτερική για να προσπεράσει τον Go Pelp Knight την ώρα που ο πρωτοπόρος Imdad παίρνει διαφορά. Imdad και Boundless. Imdad, Boundless, Go Pelp Knight και στη συνέχεια Ritter Voyage. Νούμερο 1 Imdad, νούμερο 6 Boundless, νούμερο 2 Go Pelp Knight και νούμερο 3 Ritter Voyage. 1-6-2-3. Και πάλι τα τελευταία μέτρα. Το δίδυμο 1-6 έκλεισε 5 στο 1, το forecast 9-20.